Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4. All About Άρης On Air, στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα, 1η του Μάρτη. Καλό μήνα να πούμε κιόλας. Μπαίνουμε σε πιο ανοιξιάτικο mode. Και όχι μόνο λόγω της αλλαγής του μήνα, νομίζω, αλλά και του καιρού. Καθώς σήμερα θυμίζει αρκετά άνοιξη προς καλοκαίρι. Για όσους έχετε βγει από τα σπίτια σας και έχετε κυκλοφορήσει ειδικά στο κέντρο της πόλης, ένα ελαφρύ μπουφανάκι νομίζω αρκεί για Ανιζάτσι, που είσαι στη ρύθμιση του ήχου και θα μας κάνεις παρέα μέχρι και τις 6, όταν θα έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε παρέα. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, χωρίς Χρήστον Τσαλτίδη σήμερα. Να κάνουμε το pre-game του αυριανού ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα ασχοληθούμε και με μπάσκετ, γιατί υπάρχει παιχνίδι τη Δευτέρα. Με την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη να φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επιτέλους ξεκινάει και πάλι το πρωτάθλημα της Basket League μετά από αυτή τη διακοπή περίπου ενός μήνα. Λόγω του All-Star Game, λόγω του τελικού κυπέλου, λόγω του διπυρωτικού που έπρεπε να παίξει η ΑΕΚ. Όλα αυτά πήγανε πίσω το πρωτάθλημα. Βγάλαν τις ομάδες εκτός ρυθμού, όπως και να το κάνουμε. Εκπληκτική οργάνωση από τους ανθρώπους που διοικούν το ελληνικό μπάσκετ. Τέλος πάντων, αφού έγινε, λίγη σημασία έχει πλέον. Θα ασχοληθούμε λοιπόν και με το μπάσκετ. Περισσότερο βέβαια θα ρίξουμε το βάρος στο ποδόσφαιρο. Περιμένουμε σε λίγη ώρα, λογικά θα την πετύχουμε πάνω στο δίωρο της εκπομπής, την αποστολή που θα ανακοινώσει ο Σάββας Παντελίδης για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ στις 7 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ποιους θα επιλέξει, αν θα είναι τελικά μέσα ο Ματέο Γκαρσία που αντιμετωπίζει ένα θεματάκι. Στην μέση, ο 22χρονος Αργεντινός Extreme. Θα πούμε και για την 11η φυσικά που θα επιλέξει αύριο ο προπονητής του Άρη. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από πλευρά ΑΕΚ για να πάρουμε μια καλύτερη εικόνα για τον αυριανό αντίπαλο της ομάδας. Θα έχουμε καλώς χρόνο των πραγμάτων μια τηλεφωνική επικοινωνία μετά από τις 5.30. Όλα αυτά εδώ πέρα. Παρέα με εσάς. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές λογικά μετά από τις 6. Για την ώρα στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε FM, αφήνετε κενό, την ερώτησή σας, το σχόλιο σας, την τοποθέτησή σας και το στέλνετε στο 54526. Στον απόϊχο των χθεσινών ειδήσεων που είχαμε, παραμονές βέβαια ενός ντέρμπι, αλλά στον απόϊχο των ειδήσεων που είχαμε χθες και αφορούσαν την ανανέωση της συνεργασίας με τον Κουέστα και τον Δελιζήση, όπως ενημέρωση ΠΑΕ, στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, μιας και δεν ήμουν εδώ χθες, και δεν είχα με την ευκαιρία να τα πούμε. Ήταν ο Χρήστος βέβαια, με σταμάτη Μουρελή, βεβαίως ο Γιώργο Γκάτο. Νομίζω ότι οι κινήσεις αυτές και στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο μπορεί να είναι αυτονόητες. Είναι μία πλευρά αυτή του νομίσματος. Γιατί σε μια ομάδα που θέλει να χτίσει κάτι σταθερό και έχει και ένα προγραμματισμό, αυτά θεωρούνται αυτονόητα. Απλά στον Άρη είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, λόγω της όλης κατάστασης, τι είναι αυτονόητο και τι όχι. Απ' την άλλη όμως, ναι μεν μιλάμε για κάτι αυτονόητο, αλλά απ' την άλλη είναι και κινήσεις που δείχνουν ότι η ποδοσφαιρική σκέψη και ο προγραμματισμός σε κάποια θέματα επιστρέφουν στον Άρη την φετινή σεζόν. Δεν ανέρουν τα όποια λάθη μπορεί να έχουν γίνει. Εντάξει, okay. Αλλά το ότι ο Άρης, γιατί και με το Χρήστον τις προηγούμενες μέρες κάναμε κουβέντες περί ανανεώσεων και ειδικά μετά το μάτς της Τούμπας και την εμφάνιση συγκεκριμένων παιχτών, από τους οποίους έχουμε εικόνα βέβαια και από το προηγούμενο διάστημα της σεζόν, οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι ο Άρης θέλει να δημιουργήσει κάτι σταθερό. Νομίζω ότι με μια δεύτερη ανάγνωση δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν στην ομάδα που το περιμέναμε βέβαια να πάνε σε πάρα πολλές μεταγραφές το ερχόμενο καλοκαίρι. Θέλουν να χτίσουν ένα κορμό για τα επόμενα χρόνια. Θέλουν να επιβραβεύσουν ποδοσφαιριστές, οι οποίοι προσφέρουν αποδειγμένα μέχρι στιγμής. Και είναι καλό το timing και για αγωνιστικούς λόγους, γιατί για τον Κουέστα, ας πούμε, υπήρχαν ομάδες που τον γλυκοκοιτούσαν, όπως και να το κάνουμε. Ο Κουέστα που, όπως γράφανε κάποιοι πριν λίγους μήνες, έχει κλείσει τον Ολυμπιακό και θα φύγει το Γενάρη και τι θα κάνει ο Άρης και κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Ο Κουέστα έμεινε δανεικός στον Άρη, αλλά 2 χρόνια είναι Ολυμπιακό. Ο Ισπανός τερματοφύλακας. Και ο Δελιζήση από την πλευρά του, ο οποίος στην αρχή της χρονιάς αρκετοί, και εγώ
δεν βγάζει τον εαυτό μου απ' έξω. Όταν ήρθε ο Μαύραη, τον λογίζαμε ως δεύτερη επιλογή, αλλά πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο, γιατί και σταθερός είναι και δίκαια έχει κερδίσει την παρουσία του στο βασικό σχήμα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι ένα από τους πιο σταθερούς παίχτες της ομάδας, νομίζω, με κάποια λάθη που όλοι τα έχουν στο παιχνίδι τους. Okay. Εντάξει, δεν είπα που είναι τέλειος, ούτε είναι ο Μπέκεμπάουερ. Αλλά ένας παίχτης που ήρθε από τη Β' Εθνική, κουβαλούσε για πολλούς την ταμπέλα του παίχτη της Β' Εθνικής, απέδειξε πολλούς το αντίθετο. Ότι δηλαδή μπορεί να σταθεί μια χαρά και στην πρώτη κατηγορία. Και σε μια ομάδα με υψηλούς στόχους και βλέψεις όπως είναι ο Άρης. Συν ότι ο Δελιζήσης είναι και ένας ποδοσφαιριστής που παίρνει τις παρουσίες του μέσα στο γήπεδο, έχει και μια ισχυρή παρουσία μέσα στα αποδυτήρια, την οποία επίσης χρειάζεσαι. Άρα, για όλα αυτά επιβραβεύεται και αυτός με ένα συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Και για να το πάω και ως οικονομικό, για τον Κουέστα, νομίζω δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Η παρουσία του έως τώρα δικαιολογεί στο αγωνιστικό κομμάτι τον λόγο που στον Άρη αποφάσισαν νωρίς, αρκετά νωρίς, να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Και μετά από χρόνια η ομάδα βρίσκει σταθερότητα κάτω τα δοκάρια της. Μια επιλογή ποδοσφαιριστή που εμπνέει σιγουριά, που σε κάνει να αισθάνεσαι μια ασφάλεια. Και για να το πάω λίγο και στο οικονομικό κομμάτι, αλλιώς δεν πραγματεύεσαι τώρα με έναν παίχτη και αλλιώς δεν πραγματεύεσαι όταν έχει τελειώσει η χρονιά, έχει κάνει άλλες 6-7 καλές εμφανίσεις και μπορεί να σου ζητήσει και περισσότερα. Ή μπορεί να σου ζητήσει περισσότερα την επόμενη χρονιά και λίγο πριν μπει στη διαδικασία να έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με όποιον θέλει. Και να φέρουμε στον επόμενο Γενάρη. Αυτό αφορά περισσότερο τον Κουέστα, που το συμβόλαιο του λύγει το μεθεπόμενο καλοκαίρι. Και από οικονομικής απόψεως συμφέρει, άμα κάτσουμε και τα βάλουμε κάτω. Δεν θα ζητήσει, δεν θα αξιώσει ο Κουέστα, και όχι η Κουέστα, για να μην το πω συγκεκριμένα σε αυτόν, τα χρήματα που μπορεί να αξίωνε 6-7 μήνες μετά. Και αυτό έχει τα θετικά του για την ομάδα. Γιατί πέρα από το να κάνουμε επένδυση και να αγοράζουμε κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές, πρέπει να φροντίζουμε να εξοικονομούν και χρήματα. Και η εξοικονόμηση των χρημάτων έχει πολλές μορφές. Μία τέτοια είναι για αυτή που ανέφερα τώρα. Παίρνοντας αφορμή από την περίπτωση του Κουέστα. Και θα ακολουθήσουν κι άλλες, νομίζω, την επόμενη εβδομάδα. Και το επόμενο διάστημα, για να μην το περιορίσω την επόμενη εβδομάδα, νομίζω ότι είναι πιθανό να υπάρξει συνέχεια στο κομμάτι των ανανεώσεων όσον αφορά συμβόλαια συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών που έχουν πείσει τον προπονητή, έχουν πείσει τον Κωνσταντίνο τον Διαμαντόπουλο, έχουν πείσει τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος έχει και τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, αφού τα δικά του λεφτά βάζει ο άνθρωπος, έτσι. Και είναι κινήσεις γενικότερα, για να το κλείσω, οι οποίες δείχνουν ότι ο Άρης σε αυτό το ζήτημα τουλάχιστον, μεταξύ άλλων, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η αποστολή του Άρη μπορεί να μην γίνει ακόμα γνωστή, νομίζω σε λίγο θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ. Έγινε γνωστή πάντως η αποστολή της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη. Η ΑΕΚ έχει και ένα ταξίδι να κάνει μέχρι Θεσσαλονίκη. Σε λίγη ώρα θα αναχωρήσει από την Αθήνα. Μπάρκας, Τσιντότας, οι δύο τερματοφύλακες. Μπακάκης, Οικονόμου, Γκάλο, Τσόσιτς, Σβάρνας, η αμυντική. Αλμπάνης, Σιμόες, Γιαννιώτας, Αροτσιγκρίνσκι, έμεινε εκτός. Κρίθηκε ανέτοιμος από τον Χιμένεθ και δεν ακολούθησε. Ο Ουκρανός κεντρικός αμυντικός. Μαζί με τον Χούλτ είναι και οι δύο απουσίες για τον Μανώλο Χιμένεθ. Εντάξει, του Χούλτ είναι δεδομένη το τελευταίο διάστημα λόγω της θλάσης που έχει υποστεί. Ο Τσιγκρίνσκι ανέβασε ρυθμούς το τελευταίο διάστημα, αλλά κρίθηκε ανέτοιμος και έτσι έμεινε εκτός αποστολής από τον τεχνικό της Ένωσης. Αλμπάνης, Σιμόες, Γιαννιώτας που επιστρέφει στο Βικελίδης. Μπακασέτας και αυτός επιστρέφει. Μάνταλος, Γαλανόπουλος, Μπογέ και Άλεφ είναι η μέση. Και Λιβάια, Κλωναρίδης και Πόνσε η επιθετική. Αυτοί είναι οι παίχτες που επέλεξε ο Μανώλο Χιμένεθ. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 18. Πήρε ακριβώς just ο Χιμένεθ. Τους παίχτες που θα ταξιδέψουν στην Θεσσαλονίκη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η ΑΕΚ θα μιλήσουν μετά τις 5.30 και για τα πλάνα του Ισπανού, πώς σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα του αύριο στο Κλεάνης Βικελίδης. Ένα σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, στην προσπάθεια που κάνει να κλειδώσει την τρίτη θέση ή να εξαντλήσει τις τελευταίες ελπίδες που της έχουν απομείνει για την δεύτερη θέση της βαθμολογίας, βλέποντας τον Ολυμπιακό να παραπέει μετά και από το χθεσινό.
και τον αποκλεισμό του από την Λαμία, ποντάροντας ενδεχομένως σε μια καθίζηση των Ερυθρόλευκων και στο πρωτάθλημα, για να εξαντλήσει τις όποιες ελπίδες απομένουν για την δεύτερη θέση βαθμολογίας και το δεύτερο εισιτήριο για τα προγραμματικά του Champions League. Έχει το κινητρό της ΑΕΚ, έχει την ψυχολογία, νομίζω, μετά από την νίκη και την καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε κόντρα στον Ατρόμητο, την περασμένη Τρίτη για το θεσμό του κυπέλου. Άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή το μάτς αύριο για τον Άρη, θέλει υπομονή και από πλευράς παικτών που θα αγωνιστούν, αλλά και από πλευράς κόσμου που θα βρεθεί αύριο στο Κλεάνης Βικελίδης, το οποίο αναμένεται να είναι κατάμεστο. Πάει πάρα πολύ καλά η κίνηση των εισιτηρίων. Πάει μάλιστα σήμερα, έχει και ένα διευρυμένο ωράριο στην μπουτίκ, η οποία αντί για τις 6 κλείνει στις 8, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κόσμου. Και όσοι είστε της τελευταίας στιγμής, θα είναι και αύριο ανοιχτή μπουτίκ από τις 10 και μετά. Ενώ από τη μία, γιατί το σκέφτηκα 13 Γιάννης, έτσι. Από τη μία θα είναι ανοιχτά και τα εκδοτήρια του Κλεάνης Βικελίδης για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο. Θα διαβάσουμε και την ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί η ΠΑΕ σχετικά με το αυριανό παιχνίδι και επισημαίνοντας κάποια πράγματα προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν αύριο στο γήπεδο, κυρίως όσον αφορά την προσέλευσή τους και το τι πρέπει να προσέξουν όσοι δουν από κοντά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Για την ώρα θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα με τη βοήθεια του κύριου, για να κάνουμε ένα τελευταίο τσεκ αν βγήκε η αποστολή του Άρη, και αν δεν βγήκε θα πάμε στο διάλειμμα των 5.30. Δεν βγήκε από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, άρα πάμε στο break Γιάννη Ζάτση και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα 107,4 All About Aris On Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Μετά τις 6 θα δούμε αν θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, βλέπω, η αποστολή του Άρη. Από στιγμή αναμένουμε να γίνουν γνωστές οι επιλογές του Σάβα Παντελίδη για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ. Σας διαβάσαμε νωρίτερα την αποστολή της ΑΕΚ και πάμε να πάρουμε λίγο μια καλύτερη εικόνα από το στρατόπεδο της Ένωσης, η οποία ετοιμάζεται για το ταξίδι της στην Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια του καλού φίλου και συναδέλφου από την Αθήνα, του Δημήτρη του Βέρου από τον Gazeta.gr. Δημήτρη, τι γίνεται? Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Σου στρώσαμε κάτι ψάρια εδώ πέρα, αρχίζει να φας Θερμαϊκού, αλλά δεν θα ανέβεις τελικά. Όχι, όχι, δεν ήταν δυνατόν αυτή τη φορά να ανέβω, αλλά σίγουρα θα τα πούμε σύντομα, κάποια στιγμή. Διαβάζαμε πριν την αποστολή χωρίς Τσιγκρίνσκι τελικά. Ναι, και χωρίς Κρίστισιτς. Και χωρίς Κρίστισιτς κιόλας, ναι. Ναι, ήταν το απρόπτο της τελευταίας στιγμής από τα Σπάτα. Η ομάδα είχε προπόνηση στις 2 το μεσημέρι και αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη για το αυριανό παιχνίδι. Ο Κρίστισιτς, ο οποίος ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, κάποια σουτ και στη χθεσινή προπόνηση και στη σημερινή. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, αλλά στο γόνατο ήταν ενοχλήσεις συγκεκριμένα, αλλά κρίθηκε σκόπιμο να μην ταξιδέψει, αφού δεν ήταν 100% έτοιμος και να μην πάρθουν ρίσκα. Και όσον αφορά τον Τζιγκρίνσκι, μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνηση σήμερα ο Ουκρανός, αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, με μια μισή προπόνηση που έχει, τη σημερινή και χθες που είχε βγάλει το μισό μέρος της προπόνησης, δεν ήταν απόλυτα έτοιμος ο Ουκρανός στόπερ, οπότε πλέον η επιστροφή του θα πάει από την επόμενη αγωνιστική και από το μάτι με τον Παναθηναϊκό. Τα άλλα προβλήματα, εντάξει, ήταν γνωστά. Έτσι, ο Χουλτ. Του Χουλτ και του Λόπεζ. Εντάξει, ο Λόπεζ λείπει από την αρχή της σεζόν. Και του Χουλτ φυσικά, ο οποίος έχει αυτό το πρόβλημα της φλάσης προσαγωγό από το μάτι με τον Όφη πριν μερικές εβδομάδες. Το οποίο βέβαια είναι μεγάλος πονοκέφαλος για το Χιμένεθ, καθώς δεν έχει τα δύο αριστερά του μπακ. Έτσι, και αναγκάζεται να στρέφεται στη λύση του μπακάκι. Με βάση το σύστημα που αναμένουμε και αύριο, και εκεί ήθελα... 5-2, σε αυτό θα πάμε τελικά, γιατί βλέπω τις τελευταίες μέρες και επειδή είχαμε μιλήσει κιόλας, δημιουργήθηκε έτσι ένα ερώτημα για το αν θα πάει στο 3-5-2 που του βγήκε σε μεγάλο μέρος του αγώνα με τον Ατρόμητο ή αν θα πάει στο κλασικό 4-2-3-1. Ναι. Κοίτα, ο Χιμένεθ δεν διστάζει να αλλάζει και το σύστημα την κατά ώρα τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ναι, ναι. Δηλαδή, ένα 3-5-2 να το μετατρέπει σε ένα, ας πούμε, 4-2-3-1, επειδή έχει τη δυνατότητα ο Μπακάκης να μεταφέρεται από αριστερό στόπερ και να γίνεται αριστερό μπακ, οπότε ο Γκάλο να έρχεται και να γίνεται δεξί μπακ, παίζοντας στην αρχή στο 3-5-2 σαν δεξί εξτρέμα, ας το πούμε. Ναι. Βέβαια, το είπε και ο ίδιος μιλώντας στην Νόβα την Πέμπτη, στις καθιερωμένες συνεντεύξεις που γίνεται πριν από τα παιχνίδια, ότι παραδέχθηκε και ο ίδιος ότι το 3-5-2 είναι το σύστημα που ταιριάζει περισσότερο στην ΑΕΚ
με βάση τους παίχτες που έχει στο ρόστερ. Και αυτό, Νίκο, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και είναι κάτι που το είχαμε δει και με τον Μαρίνο τον Ζουνίδη από το Γενάρη και μετά, όταν εγκατέλειψε το αγαπημένο του 4-4-2, ας το πούμε, και έπαιξε με 3-5-2, που και τα αποτελέσματα της ΑΕΚ βελτιώθηκαν στο πρωτάθλημα και η εικόνα της ΑΕΚ στις αναμετρήσεις. Και είναι αλήθεια αυτό, διότι η ΑΕΚ δεν διαθέτει κλασικούς εξτρέμ για να υπηρετήσουν ένα 4-4-2, ας το πούμε, ή ένα 4-2-3-1, διότι παίζοντας με τον Μάνταλα και τον Μπακασέτα στα στερά, ναι, μεν είναι παίχτες οι οποίοι διαθέτουν πολλή ποιότητα αγωνιστικά, αλλά δεν είναι οι φυσικές τους θέσεις. Είναι παίχτες οι οποίοι στον άξονα μεσοεπιθετικά σου προσφέρουν πολλά περισσότερα. Δεν έχουν την έκρηξη και δεν έχουν και αυτό το ένα εναντίον ενός, νομίζω, που χρειάζεται το εξτρέμ οι συγκεκριμένοι. Ναι, βέβαια μιλάμε για εξτρέμ, τα οποία δεν είναι γενικότερα πλέον η χρήση του όρου εξτρέμ, δεν είναι οι wingers αυτοί που παίζουν στον ασβέστη που λέγαμε παλιά. Ναι, ναι. Συγκλίνουν περισσότερο προς τα μέσα. Ειδικότερα για τον Μάνταλο, είναι πασιφανές ότι παίζοντας στον άξονα προσφέρει πολλά περισσότερα, και αυτό φυσικά φάνηκε και στο παιχνίδι του με τον Ατρόμητο την Τρίτη, που δίνει τη δυνατότητα στον Μάνταλο να δημιουργεί με κάποιες κάθετες ή ακόμα και να πατάει περιοχή και να σκοράρει, όπως τα έκανε πολύ, πολύ ωραία την Τρίτη στο μάτι με τον Ατρόμητο στο κύπελο. Οπότε με βάση αυτά που έχουμε δει και με βάση αυτά που έχει πει ο Χιμένες, το φυσιολογικό αυτή τη στιγμή και με βάση τους παίχτες που έχει διαθέσιμους είναι να πάει σε ένα 3-5-2, όπου ανάλογα με την εξέλιξη της αναμέτρησης και με την εικόνα της αναμέτρησης μπορεί να κάνει κάποιες μετατροπές. Εκεί προσανατολίζεται. Και όσον αφορά τα πρόσωπα τώρα στην εντεκάδα, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του, εκτιμούμε ότι οι 9 θέσεις είναι κλειδωμένες. Και παίζουν δύο. Η μία, ο παρτενέρ του Σιμώε στα χαβ, όπου θα είναι είτε ο Γαλανόπουλος είτε ο Άλεφ, από τη στιγμή που ο Κρίσιτς είναι εκτός. Και τι θα γίνει με τον Μπογιέ, ο οποίος είναι ένας παίκτης στον οποίο υπολογίζει ο Χιμένες. Αναμένουμε να τον δούμε να αγωνίζεται περισσότερο μέχρι το τέλος της σεζόν. Ωστόσο, κοιτώντας την εντεκάδα και κοιτώντας αυτό το 3-5-2 που αναμένεται να παρατάξει ο Χιμένες αύριο στο Βικελίδης, δεν ξέρω πού χωράει ο Μπογιέ. Με δεδομένο του ότι μπροστά οι δύο, ο Πόνσε και ο Λιβάγια, δεν βγαίνουν από την εντεκάδα, ειδικά ο Πόνσε που σκοράρει συνεχώς και ο Λιβάγια με την εμφάνιση που έκανε με τον Ατρόμητο. Και απ' την άλλη, η μόνη θέση που μπορεί να αγωνιστεί ο Μπογιέ είναι στο αριστερό άκρο, δηλαδή σε αυτό το 3-5-2. Ωστόσο, για να γίνει αυτό θα πρέπει να πάρει όλη την πλευρά. Ναι. Αυτό ο Μπακασέτας, παρότι δεν είναι η φυσική του θέση, σε καμία περίπτωση, το έκανε με συνέπεια την Τρίτη. Και σε αυτό είχε σταθεί ο Χιμένες στη συνέντευξη τύπου μετά το μάτι του Ανατρόμητο, στο post-game, ότι μου άρεσε που είδα έναν Μπακασέτα ο οποίος θυσιάστηκε για την ομάδα, λέγοντας ότι δεν είναι η θέση του αυτή, προφανώς δεν καλύπτει όλη την αριστερή πλευρά. Σε καμία των περιπτώσεων, ωστόσο, επειδή ο Μπακασέτας είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ τίμιο και παίζει όπου του ζητηθεί από τον προπονητή, το έκανε και πραγματικά με μεγάλη επιτυχία. Συνεπώς, εμένα δεν με ενθουσίασε, να σου πω την αλήθεια, επειδή το έβλεπα το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, δεν με ενθουσίασε τόσο πολύ ο Μπακασέτας σε εκείνη τη θέση. Δεν σε ενθουσίασε, διότι ήταν η θέση του αυτή που ουσιαστικά ακύρωνε τα χαρακτηριστικά του, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει. Ωστόσο, είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί κάποιος άλλος εκεί στο 3-5-2 από τη στιγμή που ο Μπακάκης θα είναι το τρίτο στόπερ στην άμυνα και δεν έχεις κι άλλο αριστερό μπακ με τον Χουλ και τον Λόπεζ εκτός. Συνεπώς κάποιος πρέπει να την καλύψει. Απλά νομίζω ότι θα πρέπει ο Μπακασέτας να βοηθάει λίγο περισσότερο στο αμυντικό κομμάτι. Γενικότερα, κοίταξε να δεις, αν βάλουμε ας πούμε τον Μάνταλο και τον Μπακασέτα τη δουλειά που κάνουν στο ανασταλτικό κομμάτι σε εξτρέμ, ο Μπακασέτας βοηθάει περισσότερο από σίγουρα, ναι. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή στη σημαίνει. Αυτό το 3-5-2 να καλύψει την αριστερή πλευρά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Είναι ο Γιαννούτος, ο οποίος δεν υπολογίζεται, έτσι κι αλλιώς δεν παίρνει τις ευκαιρίες. Δεν υπάρχει παίχτης δηλαδή με τους δύο αριστερούς μπακ εκτός λόγω τραυματισμού του Χουλ και του Λόπεζ. Συνεπώς θα πάει με μπάρκα τον τερματοφύλακα, η τριάδα στα στόπερ, εντάξει, εκείνη μετρημένα που και αφού δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές, δηλαδή Μπακάκης, Οικονόμου, Τσόσιτ. Σιμώες και είπαμε παρτενέρ του Γαλανόπουλος ή Άλεφ, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ίσως ο Άλεφ έχει ένα προβάδισμα, αλλά δεν θα με εκπλήξει τίποτα. Ο Μάνταλος λίγο πιο μπροστά. Θεωρητικά Μπακασέτας, όπως είπαμε αριστερά, ο Γκάλο δεξιά και η Λιβάγια Πόνσε. Αυτή είναι η εντεκάδα που βγαίνει αυτή τη στιγμή ρεπορταζιακά, αλλά προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, διότι για να πετύχει την εντεκάδα του Χιμένες είναι σαν να πετυχαίνει στο Τζόκερ. Α, είναι, διότι λίγο, πάντα, είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Πάντα έχει εκπλήξεις. Δηλαδή δεν θα προκαλέσει καμία έκπληξη να κάνει κάτι διαφορετικό την τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα, ο Χιμένες ουσιαστικά θέλει να δει μια εμφάνιση, Νίκο, ανάλογη με αυτή με τον Ατρόμητο. Δηλαδή το passing game, το οποίο λειτουργήσε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι του Κυπέλου, με τη γενικότερη γεμάτη εμφάνιση που έκανε η ΑΕΚ, και κυρίως να δει
το ρυθμό και την ένταση από τους παίχτες από το πρώτο μέχρι το 90. Ήταν κάτι που δεν το είχαμε τόσο με τον Μαρίνο τον Λουδινίδη, γιατί ήταν και άλλος ο ρυθμός των προπονήσεων που ακολουθούσε ο Έλληνας τεχνικός σε σχέση με αυτά που κάνει ο Σεβιγιάνος coach. Ουσιαστικά αυτό βίντεο θέλει ο Χιμένεθ, να γονίζονται παίχτες με ψυχή, πάθος από το πρώτο μέχρι το 90 και να μην έχει διακυμάνσει την απόδοσή της, να μην κάνει κοιλιές στην απόδοσή της μέχρι το 90 λεπτό, αλλά να διατηρεί το ίδιο, τον ίδιο ρυθμό, την ίδια ένταση, το ίδιο πάθος από το πρώτο μέχρι το 90. Φυσικά και δεν είναι εύκολο, καθώς μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος γνωρίζει μεν την ομάδα, αλλά ήρθε μεσούση στη σεζόν, το Φλεβάρι συγκεκριμένα κιόλας, στην ΑΕΚ. Και ξέρεις, αυτά είναι κάποια πράγματα που χτίζονται στο ξεκίνημα και πριν την έναρξη της σεζόν. Ωστόσο, η βάση της εμφάνισης με τον Ατρόμητο θα είναι αυτό που θέλει να δει και ο Σεβιγιάνος coach αύριο στη Θεσσαλονίκη. Στο βαθμολογικό, όσον αφορά εντάξει, και το αγωνιστικό, και θέλει σίγουρα να δει μια ανάλογη εμφάνιση όπως αυτή που πραγματοποιήσει η ομάδα του με τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ είναι στην φάση, θα λέγαμε, που καίγεται για την νίκη ή όχι? Σίγουρα καίγεται για την νίκη από την άποψη ότι είναι κάποια πράγματα ανοιχτά, έτσι. Ναι. Αν κοιτάξουμε το πιστεύουν ακόμα για τη δεύτερη θέση ή απλά είναι πρώτο μέλημα να κλειδώσουμε την τρίτη? Κοίταξε να δεις. Σίγουρα δεν είναι στο χέρι της ΑΕΚ η δεύτερη θέση από την άποψη ότι βαθμολογικά θα πρέπει να υπολογίζεις εγκέλες του Ολυμπιακού. Ναι. Αλλά με 8 αγωνιστικές ακόμα να απομένουν και με τη βαθμολογία όπως είναι αυτή τη στιγμή, υπενθυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει μια υπόθεση στο ΚΑΣ 28 Μαρτίου. Ναι. Για τους 3 βαθμούς που είχαν αφαιρεθεί από τα επεισόδια που είχαν γίνει εκτός του ΆΚΑ σε εκείνο το παιχνίδι. Ωστόσο η ΑΕΚ ποντάρει σε αυτή την υπόθεση και επειδή πολλοί την ξεχνάνε, εγώ δεν τη θεωρώ ξεγραμμένη. Είναι μια υπόθεση που θα την παλέψει η ΑΕΚ νομικά. Διαθέτει έτσι κι αλλιώς ένα εξαιρετικό νομικό επιτελείο με τον κύριο Λισάνδρου, έτσι, και ειδικά στην υπόθεση της με την UEFA αποδείχθηκε αυτό περίτρανα. Που απέφυγε ενώ τον αποκλεισμό και ουσιαστικά κέρδισε την αναστολή. Αλλά δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, διότι είναι μια υπόθεση ανοιχτή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Περιμένουμε και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση εκεί. Ωστόσο, από εδώ και πέρα, αυτό που μένει να κάνει είναι να κερδίζει κάθε παιχνίδι, να κάνει καλές εμφανίσεις, όπως αυτή που είδαμε τον Ατρόμητο που σιγά σιγά ο Χιμένεθ άρχισε και έβαζε στοιχεία του παιχνιδιού και αυτά που θέλει να βλέπει από τους παίχτες του στο γήπεδο, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο προκύψει. Και σίγουρα φυσικά είναι και ο Ατρόμητος, ο οποίος αυτή τη στιγμή, ναι μεν η ΑΕΚ έχει ένα πιο εύκολο πρόγραμμα από τους περιστεριώτες, ωστόσο είναι 3 βαθμοί. Συνεπώς πρέπει να κοιτάει και πίσω η ΑΕΚ, ανάλογα και με το αποτελέσμα της ομάδας του περιστεριού. Οπότε σίγουρα το παιχνίδι για την ΑΕΚ έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Και εγώ, επειδή ανέφερα στον Ατρόμητο που είναι στους 3 βαθμούς όντως, εγώ θα ψιλοβάλω λίγο στην εξίσωση και τον Άρη, ο οποίος αν κερδίσει αύριο μειώνει στους 6 βαθμούς από την ΑΕΚ. Εντάξει, ναι. Είναι μια άλλη διαφορά, δεν είναι το ίδιο με τους 3 βαθμούς, okay, αλλά θα σκέφτεται η ΑΕΚ ότι ίσως να έχω και έναν ακόμα πονοκέφαλο, ας πούμε τώρα, αν με κερδίσει αύριο ο Άρης και πλησιάσει το 6, γιατί ο Άρης στο μείον 6 μπορεί να μπει στη δικασία να πιστέψει ότι στις αγωνιστικές που απομένουν μπορεί να προλάβει και την τρίτη θέση. Δύσκολο ναι, με μένα, η τέταρτη είναι στην οποία δίνει προτεραιότητα τώρα στην ομάδα. Ναι. Γιατί έχει και τον Ατρόμητο στο Βικελίδη ο Άρης μέχρι το φινάλι του πρωταθλήματος, αλλά δεν είναι και μια τόσο μεγάλη διαφορά. Εγώ είμαι της λογικής πάντα ότι τίποτα δεν τελειώνει πριν είναι μαθηματικά. Αυτό. Έτσι βέβαια. Λοιπόν, με αυτή τη λογική, με αυτή τη σκέψη, θεωρώ ότι το καλύτερο που έχει να κάνει η ΑΕΚ, όχι μόνο στο μάθημα τον Άρη, αλλά και γενικότερα μέσα στο τέλος σεζόν, να μην κοιτάει τόσο πολύ βαθμολογικά, να κοιτάει παιχνίδι με παιχνίδι, όσο κλειστά και αν ακούγεται αυτό, να παίρνει τους βαθμούς της. Και στο τέλος να κάνει το ταμείο. Σίγουρα η σεζόν από τη στιγμή που τέθηκε εκτός πρωταθλήματος νωρίς, εντός των συνόρων δεν είναι επιτυχημένη. Έτσι. Μένει βέβαια και το κύπελο, όπου έχει τη δυνατότητα να κερδίσει ένα τρόπαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Συνεπώς, παιχνίδι με παιχνίδι, αν η ΑΕΚ κερδίζει και ουσιαστικά διασφαλίζει περισσότερο την τρίτη θέση, τόσο καλύτερο θα είναι για αυτήν. Αλλά το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ είναι αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι θέλει ο Χιμένεθ σιγά σιγά παιχνίδι με παιχνίδι να βλέπει τα στοιχεία που αυτός εφαρμόζει στις προπονήσεις, στοιχεία που έχουν να κάνουν και με την περσινή σεζόν. Mm-hmm. Γι' αυτό είπε και ο Χιμένεθ προχθές ότι είδα μια ΑΕΚ η οποία μου θύμισε πολύ την ΑΕΚ την περσινή που είχα στα χέρια μου. Έτσι, να το βλέπει αυτό με συνέπεια και συνέχεια μέχρι το τέλος της σεζόν. Κατάλαβα. Και νομίζω αν το κάνει, αν ακολουθήσει αυτή την τακτική του Σεβιγιάνο coach, στο τέλος θα πετύχει αυτά που εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή διακυβεύονται για την Ένωση.
Κατάλαβα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι μια ΑΕΚ που θέλει αυτό που λες και εσύ πρώτο βαθμολογικό να πάρει μια νίκη και νομίζω ότι ο Χιμένεθ, βάσει και των όσων μας μετέφερες, ότι θέλει να αποδείξει και ο Χιμένεθ και οι παίχτες ότι αυτό το οποίο είδε ο κόσμος την Τρίτη δεν ήταν ένα πυροτέχνημα και ότι είναι μια καλή εμφάνιση που μπορεί να έχει και διάρκεια. Αυτό, ακριβώς αυτό, ναι. Διάρκεια. Αυτό θέλει να βλέπει από εκεί και πέρα ο Χιμένεθ και μένει να φανεί, έτσι. Προφανώς, όπως είπα και νωρίτερα, είναι ένας προπονητής που ήξερε τους παίχτες, γνωρίζει το ρόστερ, παρακολουθούσε την ΑΕΚ και όσο δεν ήταν στην ΑΕΚ το προηγούμενο διάστημα που ήταν στη Λας Πάλμας. Ναι. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, όταν επιστρέφεις μετά από 7 μήνες, έχοντας μεσολαβήσει μια δουλειά άλλου προπονητή, με τα θετικά της και τα αρνητικά της, έτσι, γιατί κάθε προπονητής έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του, δεν είναι το ίδιο με το να ξεκινάς εσύ και να χτίζεις κάτι από την αρχή. Σίγουρα. Συνεπώς, με τον Ατρόμητο είδαμε κάποια πράγματα διαφορετικά, κάποια πράγματα που έχει δουλέψει ο Χιμένεθ έτσι τις τελευταίες εβδομάδες που έχει επιστρέψει στην ομάδα. Και αυτά ακριβώς είναι που θέλει να δει να έχουν συνέχεια και αύριο αλλά και στα επόμενα παιχνίδια μέχρι το Μάιο και μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν. Ωραία. Καλή επιτυχία, δεν θα σε ευχηθώ. Αυτά. Εντάξει, να μην μου ευχηθείς, προφανώς. Θα ήσουν υποκριτής αν το έκανες. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μου βγαίνει, αλλά σε κάτι περίπτωση ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για την πλήρη εικόνα που μας έδωσε για την ΑΕΚ. Και εγώ για το τηλεφώνημα, να είσαι καλά, να είσαι καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Δημήτρη, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ, τον Δημήτρη τον Βέργο, ο οποίος μας έκανε σοφότερος όσον αφορά τον αυριανό αντίπαλο του Άρη. Καλή δική μας η ομάδα, καλά τα τελευταία νέα πρέπει να έχουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε και μια εικόνα για τον αντίπαλο. Πρώτα η ομάδα και συνέχεια εσείς που γίνατε, θέλω να πιστεύω ότι γίνατε σοφότεροι όσον αφορά την ένωση και να αντιληφθήκατε ότι η ΑΕΚ αύριο δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τον Άρη. Έχει πολλούς λόγους για να θέλει τη νίκη, γιατί έχει τον Ατρόμητο που βρίσκεται σε απόσταση βολής, θα έχει και τον Άρη ενδεχομένως αν χάσει αύριο στους 6 βαθμούς. Και πέραν του βαθμολογικού κινήτρου θέλει να αποδείξει ότι η καλή εμφάνιση, η αρκετά καλή εμφάνιση που έκανε με τον Ατρόμητο, δεν ήταν ένα πυροτέχνημα και θέλει να προσπαθήσει να σταθεροποιήσει αυτό το ωραίο επιθετικό και αποτελεσματικό ποδόσφαιρο που έβγαλε απέναντι στους Περιστεριώτες, της έφερε αυτό το 3-0 και μαζί την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Όσον αφορά τώρα τον Άρη, για να πάμε και στα νεότερα από πλευράς γηπεδούχων, για να κάνω ένα refresh στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ. Δεν βλέπω την αποστολή να έχει βγει ακόμα. Περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι επιλογές τελικά του Σάββα Παντελίδη. Ο Άρης προσεγγίζει το αυριανό παιχνίδι. Πρώτα, με δεδομένο ότι θέλει να συνεχίσει να έχει τον πρώτο λόγο όσον αφορά την πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Και ίσως σε αυτή την αγωνιστική να ξεφύγει και άλλο από τον έκτο Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή και το έργο του είναι δύσκολο. Ο Άρης δηλαδή αν κερδίσει αύριο και χάσει ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει στους 6 βαθμούς. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θέλει να παραμείνει κοντά στον Ατρόμητο, ο οποίος Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανιόνιο, το κουρασμένο Πανιόνιο, μετά από τα 120 λεπτά που έπαιξε στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο, νομίζω ότι εύκολα δύσκολα θα το πάρει. Άρα θέλει να διατηρήσει αυτό το μείον 6 από την τέταρτη θέση, να παραμείνει κοντά και ενδεχομένως να μειώσει και άλλο τη διαφορά μέχρι να υποδεχθεί τον Ατρόμητο ο Βικελίδης σε λίγες αγωνιστικές. Συν ότι θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτή την σταθερή εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα. Στην βελτίωση, στο σταθερή όσον αφορά την αναρρίχησή του στην βαθμολογία και στη βελτίωση που παρουσιάζει η ομάδα στα τελευταία παιχνίδια, στην πολύ καλή εικόνα της, με αποκορύφωμα φυσικά το παιχνίδι της Τούμπας, όπου ο Άρης ήταν ικανοποιημένος και γεμάτος με την εμφάνιση που πραγματοποίησε και όχι τόσο με το αποτέλεσμα. Γιατί πολλοί το παρεμήνευσαν αυτό και τον μπέρδεψαν λίγο. Ο Άρης είναι σε ένα πολύ καλό φεγγάρι. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Πιστεύουν οι παίχτες σε αυτούς τους. Μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και αισθάνονται ότι μπορούν να κερδίσουν τον οποιονδήποτε. Και το αυριανό παιχνίδι, νομίζω ότι στο αυριανό παιχνίδι υπάρχει το κατάλληλο timing προκειμένου η ομάδα
να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη σε ντέρμπι για φέτος. Δεν το έκανε ούτε στην Τούμπα. Έχει άλλες τρεις ευκαιρίες. Νομίζω ότι αυτή που της παρουσιάζεται αύριο με την ΑΕΚ είναι καλύτερη. Γιατί παίζει στην έδρα της. Γιατί θα παίξει σε ένα γεμάτο γήπεδο όπως αναμένεται βάσει της κίνησης των εισιτηρίων. Γιατί βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Παρά τις απουσίες που υπάρχουν, είναι στοιχεία που συνθέτουν ένα ιδανικό timing για τον Άρη ώστε αύριο να πάρει την πρώτη νίκη σε ντέρμπι για φέτος. Απέναντι στην ΑΕΚ. Σε ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά με τον Άρη νομίζω να είναι το φαβορί. Χωρίς αυτός ο τίτλος απαραίτητα να πρέπει να βαρύνει την ομάδα με παραπάνω πίεση, αλλά λόγω της έδρας, λόγω της κατάστασης που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι ο Άρης είναι το φαβορί. Πρέπει να το επιβεβαιώσει απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι δύσκολο το match. Χρειάζεται υπομονή από τους παίχτες πρώτα που θα αγωνιστούν, από τον κόσμο που θα βρεθεί στην κερκίδα, ώστε η ομάδα να πάρει τους 3 βαθμούς και να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία της στο πρωτάθλημα. Περιμένουμε, είπαμε την αποστολή. Οι δεδομένες απουσίες είναι του τιμωρημένου Τζανακά και του Τόνσο που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι έτοιμος για να παίξει με τον Ολυμπιακό Αργεντινός, κατά πάσα πιθανότητα. Ο Μπάσα επιστρέφει, αλλά δύσκολα να τον δούμε στην εντεκάδα, τον Αλβανό μέσο. Και μιας που ξεκίνησε από εκεί, λογικά θα ο Παντελίδης επιλέξει τον Σιώπη με τον Ματίγια, που τα πήγαν εξαιρετικά στην Τούμπα, κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι, όχι τόσο δημιουργικό. Αλλά στο ανασταλτικό τα πήγαν αρκετά καλά και στην συνεργασία τους. Σε μια από τις λίγες φορές που συνεργάστηκαν μαζί στον χώρο του κέντρου, ξεκινώντας ως βασική, ήταν μόλις το τρίτο παιχνίδι που συνέβη αυτό με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Ο Κουέστα στο τέρμα. Ο Ρόου στο δεξιάκρο της άμυνας. Με τον Δελιζήση να επανέρχεται στο αρχικό σχήμα εκτός απρόπτου και να παίρνει θέση δίπλα στον Βέλεθ, σαν στόπερ. Και τον Κόρχο της αριστερά. Είπαμε ο Σιώπης με τον Ματέγια θα είναι το δίδυμο στην μεσαία γραμμή. Με τον Μαρτίνες λίγο πιο μπροστά. Τον Λάρσον και τον Ματέο Γκαρσία στα έξτρεμ και τον Ντιγκινή στην κορυφή. Αν τώρα δεν παίξει ο Ματέο, γιατί έχει ένα θεματάκι με τη μέση του, τότε υπάρχει περίπτωση του Φετφαντζίδη, που νομίζω ότι θα πάρει φανέλα βασικού. Αν, επαναλαμβάνω, δεν αγωνιστεί ο Ματέο Γκαρσία και δεν είναι 100% έτοιμος και δεν συμπεριληφθεί στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι. Ο Φετφαντζίδης περιμένει αυτή την ευκαιρία, όχι ότι έφυγε τώρα να μην παίξει ο συμπαίχτης του, αλλά είναι κάτι που το θέλει από την πρώτη στιγμή που ήρθε, να πάρει δηλαδή φανέλα βασικού, να πάρει μια ευκαιρία από το ξεκίνημα του ενός αγώνα και να αποδείξει στον Παντελίδη ότι κακώς τον είχε στον πάγκο όλο το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια, βάσει της εικόνας του Φετφαντζίδη στα 15 λεπτά με τον Πανιόνιο και της εικόνας του Ματέο με τον Λάρσον, ορθώς τον είχε στον πάγκο. Αν τώρα παίξει ο Φετφαντζίδης αύριο και δείξει κάτι διαφορετικό, τότε θα δημιουργήσει και ένα ευχάριστο δίλημα στον προπονητή του. Αλλά ας περιμένουμε να βγει και αποστολή, να δούμε τι θα γίνει και με τον Ματέο Γκαρσία. Εκτός αν βγει και τώρα, όπως θέλει, γιατί μου έρχεται ένα μήνυμα. Όχι, σε 15 λεπτά, μάλιστα. Σε ένα ταρτάκι, άρα θα πέσει μέσα στην εκπομπή. Θα έχουμε την αποστολή. Λογικά μετά το break δηλαδή, θα ανακοινωθούν οι παίχτες που επέλεξε ο Παντελίδης. Θα υπάρχει μια δήλωση του Quest από ό,τι μαθαίνω για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Για την εντεκάδα, αυτά. Για τον Rose τώρα, να κάνουμε και μια επισήμανση σε αυτό το κομμάτι. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες και το έχουμε τονίσει και άλλες φορές με τον Χρήστανθο εδώ, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον μάθαμε ως στόπερ, ήρθε ως στόπερ, αλλά ξέρει και τη θέση του δεξιού μπακ. Και από τη Λιόν και από τη θητεία του Σιλωρεάν το πρώτο μισό της φετινής σεζόν. Δεν ξέρω αν θα του βγει όχι το Παντελίδη, αλλά αυτός είναι που έχει το προβάδισμα και εκτός απρόπτου θα ξεκινήσει και στο αυριανό παιχνίδι. Θα είναι και λίγο άδικο για τον Γάλλο να βγει την 11, θα τα πηγαίνει αρκετά καλά. Έχει και την ταχύτητα νομίζω για να τα παίξει σε συγκεκριμένη θέση. Εντάξει, τώρα δεν είναι ο μπακ που θα ανέβει, θα πάρει όλη την πλευρά και θα φτάσει έξω την περιοχή την αντίπαλη και να βγάλει τη σέντρα. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που
όπως βλέπουμε όλοι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, θα πάμε στο break, ξεπεράσαμε λίγο και τις 6, στα 2 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 6. Και μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε και την αποστολή για το αυριανό παιχνίδι, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ και μέχρι τις 7 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Παίρνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής All About Arizona Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, για να δω τα μηνύματα, γιατί με αυτά και με τούτα τα παραλείψαμε λίγο στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής. Ο φίλος ο 741 θα το πάρει καμιά Λαμία το κύπελο και θα γελάμε. Ευκαιρία χάσαμε φέτος το κύπελο. Σε αυτό συμφωνώ. Στο να πάρει Λαμία το κύπελο, φίλε 741, δεν νομίζω. Όχι, εντάξει. Δεν πειράζει. Όλα για όλα. Αύριο πάμε με Μπάσα Ματίγια Σιόπ τελικά. Άκουσες φαντάζομαι νωρίτερα που λέγαμε την 11, μάλλον δεν θα είναι αυτό το σχήμα. Το 4-3-3 δηλαδή. Μάλλον θα πάμε στο κλασικό 4-2-3-1 με Σιόπη Ματίγια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Συνεχίζετε τα μηνύματά σας. Έχουμε αλλαγή σκητάλης, βλέπω. Ο Βασίλης Καβαδίας είναι εδώ. Λοιπόν, θα είναι και αυτός μαζί μας μέχρι και τις 7. Θα ανοίξουμε μετά τις 6.30 και τις τηλεφωνικές γραμμές. 135 τόνους σκουπιδιών άφησε στην Θεσσαλονίκη η Τσικνοπέμπτη, διαβάζουμε. Μάλιστα, πολύ ωραία πράγματα. Δεν ξέρω αν κάποια από αυτά ανήκουν και στο Γιάννη Παραπονιάρη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, εκτός αν δεν γλέντισε κάπου έξω χθες το βράδυ την ημέρα της Τσικνοπέμπτης. Γιάννη μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Εγώ πήγα εδώ σε ένα συνοικιακό μαγαζί που το έχουν κάτι φίλοι μου. Στα εξωτικά κάστρα δηλαδή, μάλιστα. Ναι, ναι, στα εξωτικά κάστρα. Ντύθηκες? Όχι, όχι. Μπράβο ρε Γιάννη, είσαι δικός μου, οκ. Προς Θεού, προς Θεού. Γενικότερα δεν το έχω πολύ με τις απόκριες, δεν μ' αρέσουν ιδιαίτερα. Είμαστε, έρχεσαι ακόμα πιο κοντά μου, να ξέρεις. Είμαστε πολύ μαζί. είσαι πολύ δικός μου άνθρωπος. Ναι, τώρα εντάξει. Καταρχάς δεν μ' αρέσει η πολυκοσμία. Ακόμα περισσότερο. Σε διακόπτω, περίμενε, σε διακόπτω, γιατί βγήκε η αποστολή για το μάτς αυριανό. Κουέστα Αναγνωστόπουλος Γκαρσία, Ντιγκινή Βέλεθ Γιουνές, Κόρχουτ Μαρτίνες, Ματίγια Μπάσα, Λάρσον Ρόουζ Δελιζίσης, Σιώπης Φετβατζίδης, Βαλεριάνο Σιντζόγλου και Σαβίδης. Οι 18 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Παντελίδης για το μάτς με την ΑΕΚ, μέσα και ο Ματέο κανονικά. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη απουσία έτσι ηχείρη από τον προπονητή του Άρη. Είπαμε εκτός ο Τζανακάκης που είναι τιμωρημένος, ο Τόνσο και ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος έχει κάποιες ενοχλήσεις ο μπακ του Άρη. Συνεχίζεις Γιάννη μου με τις χθεσινές σου εμπειρίες. Ναι φίλε, πολύ πολυκοσμία, πολύς κόσμος και στο κέντρο δηλαδή γίνονται πανηγύρι. Ναι, γενικότερα όλοι αυτοί, αν και το κλίμα, η ατμόσφαιρα έτσι που είναι γιορτινή, που παίζουν παραδοσιακά τραγούδια, που έχει και αυτή την ωραία οσμή του κρέατος, ας πούμε, γιατί εντάξει, όπως για να το κάνουμε, η τσίκνα αυτή, η οσμή του ψημένου κρέατος, όλους μας αρέσει, θεωρώ, εκτός αν είμαστε τίποτα vegan ή τίποτα vegetarian, οπότε εκεί αλλάζει το θέμα. Nice. Αν και γενικότερα σαν κλίμα, σαν μορφή γενικότερα, είναι ωραία, έχει το γούστο του, δεν ταιριάζει ας πούμε στο στυλ μου. Τέλος πάντων, εντάξει, καλό είναι ο κόσμος πάντως να μαζεύεται, να ξεδίνει. Να ξεδίνει, καλό θα ήταν να πίνει και λιγότερο πριν πει να οδηγήσει, να μαζεύει και τα σπουδιά του. 135 τόνοι, οποία... ναι. Η Βασιλείος Ηρακλείου δεν πέρασε χθες το βράδυ που σε έβγαλε το ραδιόφωνο, αλλά έβλεπα κάτι άρθρα. Ήτανε τίγκα στο σκουπίδι, εντάξει, αυτοί είμαστε δυστυχώς, τι να κάνουμε. Αυτός είναι ο Έλληνας. Τέλος πάντων, η είδηση έχει να κάνει με φίλο ότι μετά από ένα μήνα έχουμε πάλι μπάσκετ. Γιατί το είχαμε ξεχάσει λίγο. Ακριβώς. Εδώ κοντέψαμε να το ξεχάσουμε εμείς που είμαστε καθημερινά. Πάντως, Γιάννη, ασχολούμαστε με την ομάδα. Να σου πω κάτι. Και το είχα και απορία τις τελευταίες μέρες που άρχισα να το σκέφτομαι περισσότερο επειδή πλησίαζε και επανέρχεται στο πρωταθλήμα. Δηλαδή εκεί στην μπάσκετ λίγκα, ας πούμε, και στην ΕΟΚ, ναι, δεν σκέφτονται ότι ένα τόσο μεγάλο διάστημα διακοπής. Και αποσυντονίζει τις ομάδες και τις βγάζει εκτός ρυθμού. Δηλαδή δεν κάνει καλό. Δεν μπορεί δηλαδή να βρεθεί ένας τρόπος, ένας προγραμματισμός να γίνει και το All-Star Game, να γίνει και το τελικό του κυπέλλου χωρίς να έχουμε τόσο μεγάλη διακοπή. Γιατί έχεις έτσι κι αλλιώς το παράθυρο για τις εθνικές. Που ξέρεις ότι θα έχεις μια διακοπή σίγουρα. Μην την κάνεις ακόμα χειρότερη και μην τη μεγαλώνεις κι άλλο. Η εξήγηση νομίζω ότι είναι η προφανής και νομίζω ότι είναι απλή. Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Αυτό αποδεικνύεται, ναι, και στην πράξη.
Και σε δεύτερο χρόνο νομίζω ότι δεν καίγεται, δεν υδρώνει το αυτή κανένας από αυτούς που διοικούν το ελληνικό μπάσκετ, ναι. Και πιο συγκεκριμένα την Betsson Basket League, για το αν οι ομάδες θα μείνουν για έναν μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης και πώς θα μπορέσουν μετέπειτα οι αθλητές μετά από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να επανέλθουν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, τόσο μεγάλο διάστημα δεν μεσολαβεί, που λέει ο λόγος, από την λήξη της αγωνιστικής περίοδου μέχρι την έναρξη της, ναι. της προετοιμασίας. Βέβαια στο μπάσκετ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί παίζει ρόλο η πορεία της ομάδας στα play-off, κυρίως και κατά πόσο θα προχωρήσει σε αυτή τη φάση των πρωταθλημάτων. Αλλά και πάλι, όταν μιλάμε για ένα μήνα αγωνιστικής απραξίας, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολο είναι και για τους αθλητές να επανέλθουν και να ανακτήσουν τον αγωνιστικό τους ρυθμό. Σε ένα σημείο μάλιστα, για να το περιορίσουμε και να το εστιάσουμε και στην ομάδα του Άρη, σε ένα σημείο μάλιστα που η ομάδα είχε βρει αγωνιστικό ρυθμό, άρχισε να βγάζει πολύ καλά στοιχεία μέσα στο παρκέ, είχε σημειώσει 4 νίκες στα 5 πρώτα παιχνίδια της μέσα στο 2019. Έρχεται αυτή η διακοπή και τώρα καλείται να επανέλθει σε αγωνιστικό τέμπο κόντρα σε έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, όπως είναι ο Ολυμπιακός, τον δεύτερο δυσκολότερο αντίπαλο που μπορεί να βρει απέναντί της κάποια ομάδα της Basket League μετά τον Παναθηναϊκό. Καλούνται λοιπόν οι παίκτες του Γιάννη Καστρίτη να πούνε και να παίξουν και να παρουσιάσουν φυσικά καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να είναι ανταγωνιστικοί. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αγωνιστικής απαραξίας. Παρά όσο... τα φιλικά, έτσι, γιατί υπήρχαν και τα φιλικά, οκ, okay, αλλά... Παρά τα φιλικά, τώρα εντάξει, η αλήθεια είναι πως με τον Ερμή Αγιάς και τον Ερμή Λαγκαδά που έπαιξε η ομάδα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσε έτσι. Ήταν απλά δύο δυνατές προπονήσεις, αντί να παίξουν δηλαδή ένα διπλό μεταξύ τους οι παίκτες, έδωσαν ένα φιλικό. Τώρα με τη Λουκό Ιλεύσκη που έπαιξαν, όντως ήταν ένα καλό φιλικό και τους βοήθησε έτσι να βρουν κάπως τον αγωνιστικό τους ρυθμό. Βέβαια και η ένταση στην προπόνηση, ο τρόπος με τον οποίο δούλεψαν οι παίκτες του Γιάννη Καστρίτη ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Ήταν σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση προκειμένου να κρατήσει σε γρήγορση τους καλαθοσφαιριστές του ο coach του Άρη. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό να κάνεις προπόνηση για 5-6 μέρες και την 7η να πας να παίξεις τον αγώνα σου. Βάζεις και το μυαλό σου έτσι, αν θέλεις, σε μια διαφορετική διαδικασία να σκεφτεί, και είναι διαφορετικό να κάνεις προπόνηση, να περνούν οι μέρες, να περνούν οι εβδομάδες και να ξέρεις ότι δεν έχεις κάποια επίσημη αγωνιστική υποχρέωση, δεν έχεις αυτό το βάρος σε εισαγωγικά που έχει ο κάθε αθλητής, αυτό το δημιουργικό άγχος που έχει κάθε αθλητής πριν μπει να παίξει ένα επίσημο παιχνίδι. Είτε αυτό είναι με έναν δύσκολο αντίπαλο, είτε είναι με έναν υποδιέστερο από την δική του δυναμική αντίπαλο. Όπως και να έχει, για να δούμε και την άλλη ανάγνωση του θέματος, αυτή η διακοπή έδωσε την δυνατότητα στην ομάδα να δουλέψει, να δουλέψει με μεγάλη λεπτομέρεια επάνω στις αδυναμίες της, να δει σε ποια σημεία παρουσιάζει θέμα, ποια σημεία μπορεί να βελτιώσει έτσι μέσα από την προπονητική διαδικασία και τι είναι αυτά τα οποία θέλει να προσέξει με την επιστροφή της στο παρκέ. Θα χρησιμοποιήσω σε αυτό το σημείο μια τοποθέτηση του coach Καστρίτη μετά το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, που είχε πει χαρακτηριστικά ο coach του Άρη ότι θέλουμε να εκμηδενίσουμε, να εξαλείψουμε τα νεκρά διαστήματα που έχουμε μέσα στο παιχνίδι μας. Σε εκείνα τα σημεία δηλαδή που η ομάδα παρουσιάζει κάποιο κόλλημα στην επίθεση, δεν βρίσκει τόσο εύκολα το δρόμο προς το καλάθι. Γενικότερα μέσα από αυτή την διαδικασία που είχε άπλετο χρόνο στη διάθεσή της να δουλέψει, τα είδανε οι παίκτες φυσικά και με τη βοήθεια του βίντεο και με την ανάλυση που έγινε από το τεχνικό επιτελείο, είδανε πώς μπορούν να αντιδρούν σε ανάλογες περιπτώσεις, ώστε να μην παρουσιάζουν αυτά τα κενά στην απόδοσή τους και πώς θα μπορούν να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσία, καλύτερη αγωνιστική εικόνα μέσα στο παρκέ.
Από σήμερα η ομάδα προπονείται πλήρης, καθώς επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και ο Γιώργος Αγγέλου, ο Έλληνας γκάρ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρήθηκε από μία ίωση και ήταν κλινήρης, δεν έκανε προπόνηση, δεν συμμετείχε στην προπόνηση για να μην κολλήσει και κάποιος συμπαίκτης του. Επέστρεψε σήμερα σε κανονικούς ρυθμούς και ο Έλληνας γκάρ. Ο Διαμαντής Λαφτσάκης από εχθές έχει πει και αυτός σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Ο φόρουαρντ του Άρη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε ένα θέμα στο γόνατο, αισθανόταν κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο του δεξιού του ποδιού. Αλλά ο Διαμαντής γενικότερα το έχει αποδείξει και νωρίτερα στη σεζόν ότι είναι σκληρό καρύδι, δεν τον κρατούν έξω από παιχνίδια τέτοιου είδους τραυματισμοί. Έχει δοκιμάσει το πόδι του, έχει κάνει την αποθεραπεία του. Είναι σε απόλυτο βαθμό καλά, ούτως ώστε να παίξει και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του την Δευτέρα απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός, για να πάμε και λίγο στο στρατόπεδο του αντιπάλου για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, ένας Ολυμπιακός ο οποίος δίνει σήμερα ένα πολύ απαιτητικό και πολύ υψηλού επίπεδου παιχνίδι για την Ευρωλίγκα απέναντι στην ΤΣΚΑ Μόσχας. Μια ΤΣΚΑ Μόσχας που, όπως διάβαζα το μεσημέρι, έρχεται και με τον Κόρι Χίγκινς και με τον Άντο Ντεκολό, οι οποίοι ήταν οι δύο αμφίβολοι για τη σημερινή αναμέτρηση. Τελικά θα είναι και αυτή στην διάθεση του Δημήτρη Τούδη, κάτι το οποίο αυξάνει τον ήδη υψηλό βαθμό δυσκολίας που έχει η ομάδα του David Blatt. Ένας David Blatt ο οποίος έχει να διαχειριστεί και την απουσία του Γιάννη Στρέλνιεξ, ο Λετωνός, ο οποίος μεσοβδόμαδα πήγε και αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της χώρας του, ένιωσε ή υπέστη έναν τραυματισμό, συνέχισε να παίζει και μετά στις εξετάσεις που υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού και θα μείνει για τουλάχιστον ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει και το παιχνίδι με τον Άρη, αλλά και τα επόμενα παιχνίδια που έχει μπροστά του Ολυμπιακός, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τη θέση του Λετωνού γκάρ την έχει πάρει ο Άξελ Τουπάν, ο Γάλλος φόρουαρντ του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι στο ρόστερ για την Ευρωλίγκα, αλλά δεν ήταν στο ρόστερ το ελληνικό, το ρόστερ δηλαδή που αγωνίζεται στην Basket League. Έχει μία νέα προσθήκη ο Ολυμπιακός, έχει τον Weber, τον Αμερικάνο γκάρ, ο οποίος αποκτήθηκε το τελευταίο διάστημα για να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή των Ερυθρολεύκων. Ένας παίκτης ο οποίος φυσικά δεν είχε παίξει κόντρα στον Άρη στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο Νίκ Γκάλης Χολ, σε ένα παιχνίδι όπου υπενθυμίζω ο Λάκη Τζούνις ήταν από τους πρωταγωνιστές εκείνης της αναμέτρησης. Γι' αυτό γιατί ο Αμερικάνος φόρουαρντ του Άρη είχε καταφέρει με την εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο παραλίγο να γυρίσει το μάτς, εκείνο το 5 στα 5 τρίποντα. Όσοι θυμούνται στην τρίτη περίοδο που έδωσε μια όθηση στην ομάδα και τη βοήθησε να αλλάξει τις ισορροπίες του αγώνα, κάτι ανάλογο θέλει να κάνει και στο προσεχές παιχνίδι και στην προσεχή αναμέτρηση μέσα στο ΣΕΦ. Ο Λάκη Τζούνις ένας παίκτης βαρόμετρο, είναι η αλήθεια, για την απόδοση του Άρη, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Πρώτο σκόρερ, ναι, του Άρη τη Δευτέρα θα δίνει τον Λιόπουλο. Το Λιόπουλο, το σκέφτηκα να σου πω. Είναι σημείο αναφοράς για το παιχνίδι της Δευτέρας, γιατί επιστρέφει κόντρα στην πρώην ομάδα του και από τη στιγμή που αποχώρησε, μεσολάβησε εκείνο το περιστατικό με το ηχητικό, με τον Μπρίντεζι. Και νομίζω ότι θα έχει αρκετά βλέμματα στραμμένα πάνω του. Που στοχοποιήθηκε, είναι η αλήθεια. Ναι, γι' αυτό το Άρη. Και μάλιστα και με μια τοποθέτησή του στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Άρης είχε πει ότι επιφυλάσσεται να ακολουθήσει παν-νόμιμο δικαίωμα που έχει προκειμένου να αντιμετωπίσει την συγκεκριμένη κατάσταση. Εντάξει, κακεντρεχείς άνθρωποι υπάρχουν παντού και γενικότερα το βλέπετε και στις παιδιά και από το χώρο του ποδοσφαίρου, πώς κάποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιες καταστάσεις, κάποιες συνθήκες και να βγάλει κάρτα έναν αθλητή, έναν προπονητή, έναν άνθρωπο τέλος πάντων από το χώρο του αθλητισμού. Έτσι. Φυσικά και ο Γκαρτουάρη δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περίφημο, το περιβόητο ηχητικό όπου ακούγεται ο Γιώργος Πρίντεζης να μιλάει για τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι παίκτης του Άρη, θα αγωνιστεί
για τη φανέλα που φοράει τώρα. Η αλήθεια είναι ότι θα έχει μια ιδιαίτερη σημασία το συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, καθώς πρόκειται για την πρώην ομάδα του από την οποία έφυγε με Σούσης της περίοδου και ανηφόρησε στην Θεσσαλονίκη. Θα έχει και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού του, έτσι να αποδείξει και στον David Blatt ότι ίσως άξιζε κάτι καλύτερο στο Ερυθρό Λευκό Ροστέλ. Αλλά πρωτίστως, επειδή ο Βασίλης είναι και πολύ καλός επαγγελματίας και είναι και παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ στην προπόνηση και ατομικά, στο μπροστά μέρος του μυαλού του και σε πρώτη θέση θα είναι το να βοηθήσει την ομάδα του να παρουσιάσει ως το δυνατόν καλύτερο πρόσωπο και να είναι ως το δυνατόν πιο αξιοπρεπής και ανταγωνιστική μέσα στο παρκέ. Κάποιος πάντως κακεντρεχής μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει η διαφορά, λέει, του Άρ με τον Ολυμπιακό την Δευτέρα, λέει, είναι ότι στη μία ομάδα, λέει, οι παίχτες είναι πληρωμένοι, στην άλλη δεν είναι. Και δεν το λέει με τη λογική ότι στον Άρη είναι πληρωμένοι και στον Ολυμπιακό δεν είναι, γιατί οι φήμες είναι πολλές για την οικονομική κατάσταση των Αγγελόπουλων που είναι δύσκολη και ότι οι παίχτες του Ολυμπιακού είναι πίσω όσον αφορά τις απολαβές τους γι' αυτό. Σωστό. Στην μπασκετική πιάτσα τουλάχιστον η αλήθεια είναι ότι ακούγεται πολύ έντονα ότι οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός έχουν ένα θέμα όσον αφορά τις πληρωμές. Αρκετά συμβόλαια παικτών του μην ρόστερ είναι πίσω. Βέβαια δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομέρειες καθώς δεν παρακολουθούμε το ρεπορτάζ της συγκεκριμένης ομάδας, αλλά η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί είναι ότι επικρατεί αυτή η κατάσταση στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ, μια εξαιρετική ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου και ο Άρης πρέπει να παρουσιαστεί αντίστοιχα συγκεντρωμένος και προσιλωμένος στο αγωνιστικό του πλάνο προκειμένου να φανεί ανταγωνιστικός και να μπορέσει έτσι να κοντράρει στα ίσια τον αντιπάλο του. Εγώ, για να το κλείσουμε κιόλας, είναι ένα μάτς από αυτά που ο Άρης δεν έχει τίποτα να χάσει. Έχει αντίπαλό του την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού που έχει ο Ολυμπιακός, αλλά από την άλλη πάει και σε ένα μάτς που ξέρω ότι και να χάσεις, εντάξει βέβαια τώρα εξαρτάται πολλές φορές και το πώς θα χάσεις, χωρίς άγχος και χωρίς πίεση, για το καλύτερο δυνατό, ίσως εκμεταλλευόμενος και την κόπωση του Ολυμπιακού, που ναι, μεν έχει το αγωνιστικό ρυθμό, αλλά έχει αυτή την κόπωση από τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Ναι, σήμερα το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην ΤΣΚΑ είναι πολύ δύσκολο για τους παίκτες του David Blatt. Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 15 ετία TST ΤΣΚΑ, μιλάμε για μια υπερδύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, μια ομάδα με πάρα πολλά εκατομμύρια στο ρόστερ της, με παίκτες από το πάνω ράφι όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και από το αμερικανικό πρωτάθλημα, καθώς έχει ανοίξει και εκεί τις πόρτες της στην αγορά του NBA η ΤΣΚΑ Μόσχας. Σίγουρα θα επηρεάσει τα επίπεδα ενέργειας των παικτών του Ολυμπιακού το σημερινό παιχνίδι, αλλά όπως είπες και εσύ Νίκο, το μάτς της Δευτέρας για τον Άρη είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να δουν σαν ευκαιρία οι παίκτες του να κοντράρουν τις δυνάμεις τους, γιατί και κόντρα στον Παναθηναϊκό είδαμε τον Άρη στην τρίτη περίοδο να γυρνάει το παιχνίδι, να το φέρνει στον πόντο και μετά χρειάστηκαν τα σφυρίγματα των τριών διαιτητών για να εξισορροπήσει κάπως η κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Άρης είχε πατήσει γκάζι και απειλούσε σε αρκετά μεγάλο βαθμό τον αντίπαλό του, ο οποίος είναι σε αντίστοιχο επίπεδο με αυτό του Ολυμπιακού. Και από τη στιγμή, εγώ θα πω, που η ομάδα πλέον έχει ξεμπερδέψει με τα όποια θλιβερά σενάρια μπορεί να γινόταν πριν από 1-1,5 μήνα, και κοιτάει πλέον προς τα πάνω και η επιθυμία της είναι να προλάβει το τρένο των play-off, να μπει στην οκτάδα και να δώσει κάποια παιχνίδια και μετά την ολοκλήρωση της regular season της Basket League, θα επιδιώξει έτσι με ακόμη μεγαλύτερη άνεση και πολύ πιο απελευθερωμένη
θα επιδιώξει να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό και να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες τις αντιστοιχούν για κάτι καλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για το πληρές το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και καλή συνέχεια, Νικόλα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη Παραπονιάρη και τα τελευταία νέα από τον Μπασκετικό Στρατόπεδο. Υπάρχει, παιδιά, επιτέλους παιχνίδι τη Δευτέρα, μην το ξεχνάτε, με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, το οποίο φυσικά θα ενημερώνει ζωντανά και μέσα από το All About Aris και μέσα από το Λίμπερο 107,4. Έχουμε βέβαια άλλες 2-3 μέρες μέχρι τότε, αλλά έχει μπει και η προετοιμασία της ομάδας στην τελική της ευθεία. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Αλήθεια είναι. Όχι, τίμιος. Οκ, απλά είχαμε άλλες υποχρεώσεις. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Παραμονές του ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Κλεάνης Βικελίδης. Διαβάσαμε νωρίτερα σφήνα στο μπασκετικό ρεπορτάζ την αποστολή του Άρη. Πάμε να την θυμίσουμε, γιατί τη διαβάσαμε εντάχει νωρίτερα. Για όσους συντονιστήκαν ενδεχομένως τώρα, ποιες είναι οι επιλογές του Σάβα Παντελίδη. Με Ματέο Γκαρσία ο Άρης είχε με ένα θέμα, θα ψενοχλήσει τις τελευταίες μέρες, αλλά υπήρξε κρατημένο στο δεξί ότι θα παίξει και όντως έτσι έγινε. Λοιπόν, και είναι στην 18άδα για το αυριανό μάτς. Λοιπόν, Κουέστα Αναγνωστόπουλος, Γκαρσία Ντιγκινή, Βέλεθ Γιουνές Κόρχουτ, Μαρτίνες Ματίγια, Μπάσα που επιστρέφει, Λάρσον Ρόουζ Δελιζήσης, Σιώπης Φετφατζίδης, Βαλεριάνος Ιντζόγλου και Σαββίδης, οι 18 που επιλέχθηκαν από τον προπονητή του Άρη και θα καταλήξουν απόψε στο ξενοδοχείο εν ώψη του αυριανού αγώνα. Εκτός από τιμωρημένο Τζανακάκης, ο ανέτοιμος Τόνσο και ο Κωνσταντινίδης, όπως έχει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, όπως αναφέρει και η ενημέρωση της ΠΑΕ. Πριν από λίγο αναρτήθηκε στο site της ΠΑΕ Άρης και μια γραπτή δήλωση του Χουλιάν Κουέστα για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών ο Ισπανός λόγω της ανανέωσης συμβολέου του που θα δρομολογηθεί λογικά μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Όλοι στην ομάδα περιμένουμε με ανυπομονησία αυτό το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο και στα αποδυτήρια νιώθουμε τη λαχτάρα του κόσμου μας για την νίκη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ για να κερδίσουμε. Δείξαμε και στο προηγούμενο ντέρμπι ότι είμαστε σε καλή κατάσταση σαν ομάδα και πιστεύω ότι κόντρα στην ΑΕΚ θα εμφανιστούμε ακόμα πιο έτοιμοι για να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Αξίζαμε την νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ήρθε. Τώρα όμως νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε αυτό που αξίζουμε. Χρειάζεται συγκέντρωση, αποφασιστικότητα, πίστη και υπομονή, γιατί ο αντίπαλος διαθέτει μια πολύ καλή ομάδα. Αν έχουμε αυτά τα στοιχεία, θα κερδίσουμε. Το σίγουρο είναι ότι όλα θα εξαρτηθούν από εμάς. Παίζουμε στην έδρα μας και με την ένδοση του κόσμου μας. Αισιοδοξότητα στο τέλος της βραδιάς θα είμαστε νικητές του ντέρμπι, ανέφερε ο Χουλιάν Κουέστα στην γραπτή του τοποθέτηση εν ώψη του αυριανού αγώνα με την ΑΕΚ. Ανοίγω για 10 λεπτά τις γραμμές. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Περιμένω Βασίλης Καβαδίας, τον καλέσετε. Και όση ώρα περιμένουμε τον πρώτο κρατή, θα κάνω και μια αναφορά στο κομμάτι της ευρωπαϊκής εξόδου με αφορμή και την πρόκληση της Λαμίας στα μητελικά. Και με αφορμή και το μήνυμα που στείλε 7-41 νωρίτερα. Για να ξεκαθαρίσει λίγο η κατάσταση. Αν πάρει το κύπελο η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ, ο πέμπτος βγαίνει η Ευρώπη. Τέταρτη και πέμπτη θέση δίνουν Ευρώπη, με τα πρώτα παιχνίδια νομίζω να είναι γύρω στις 15 Ιουλίου εκείνα τα μάτια. Αν πάρει το κύπελο μία εκ των Λαμίας Αστέρα Τρίπολης, τότε η πέμπτη θέση δεν δίνει Ευρώπη. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Γιατί το εισιτήριο που δίνει το κύπελο, και το καλό εισιτήριο, δεν δίνεται στον φιναλίστ. Δεν είναι σε αυτόν που θα πάρει τον τίτλο. Το να γίνει κάτι τέτοιο, να κατακτήσει δηλαδή η Λαμία ή ο Αστέρας στο κύπελο, είναι κάτι πάρα πολύ μακρινό. Okay. Αλλά επειδή στο ελληνικό ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις και πάντα πρέπει να είσαι λίγο σίγουρος έως πολύ, γι' αυτό το λόγο και ο Άρης κυνηγάει την τέταρτη θέση. Και θέλει να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαφορά από τον Ατρόμητο πριν τον υποδεχθεί στο παιχνίδι που θα δώσουν στο Κλεάνης Βικελίδης σε μερικές αγωνιστικές. Νομίζω είναι σε 5-6 αγωνιστικές, ναι. Εκεί λίγο πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Εκείνο το παιχνίδι νομίζω είναι 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, ναι. Το παιχνίδι του Άρη με τον Ατρόμητο στο Κλεάνης Βικελίδης. Γι' αυτό λοιπόν ο Άρης πρέπει να κυνηγήσει τέταρτη θέση, να εξαντλήσει τα περιθώρια που έχει. Δεν είναι πολύ μακριά, δεν είναι
ένας άπιαστος στόχος. Είναι κάτι εφικτό. Και ο Ατρόμητος έχει και δύσκολο πρόγραμμα συνέχεια. Έχει Ολυμπιακό, έχει ΠΑΟ και έχει ΑΕΚ. Και εσύ έχεις βέβαια ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αλλά την ΑΕΚ την έχεις στην έδρα σου. Τον Ολυμπιακό τον είσαι εκτός. Έχεις και τον Παναθηναϊκό εκτός, οκ. Αλλά έχεις περισσότερα εντός έδρας. Άρα είναι στο χέρι σου. Και η τέταρτη θέση. Και άμα κερδίσεις και την ΑΕΚ αύριο, γιατί να μην είναι και η τρίτη. Όταν η διαφορά θα έχει φτάσει στο μείον 6 από την τρίτη θέση. Μακρινό. Κοιτάμε πρώτα την τέταρτη θέση, αλλά πρέπει να βάζεις στόχο το 10 για να πιάσεις το 8. Για να μην το χρησιμοποιήσουμε αριθμούς και μπερδευτούμε λίγο, να βάζεις στόχο το άριστο με τα δικά σου δεδομένα και να πετύχεις το καλύτερο δυνατό. Αυτό θέλει και ο Άρης. Για να είναι και σίγουρος ότι θα βγει στην Ευρώπη σε περίπτωση που γίνει κανένα ποδοσφαιρικό θαύμα και πάρει καμιά Λαμία, κανένα αστέρα τρίπλου στο κύπελο, που εντάξει αυτό τώρα είναι εξωπραγματικό σαν σενάριο. Ποτέ απίθανο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, επαναλαμβάνω, που τα ματάκια μας τόσα χρόνια στην Ελλάδα και των πιο παλιών έχουν δει πάρα μα πάρα πολλά. Αλλά τώρα δεν νομίζω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τελικά. Μετά και να σου πω στο καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο που μπορεί να δώσει το κύπελο. Είναι. Τα πρώτα παιχνίδια είναι τέλη Ιουλίου. Και τα δεύτερα είναι εκεί πέρα στις αρχές Αυγούστου. Όσον αφορά το Europa League. Για τέταρτη-πέμπτη θέση είναι μέσα Ιούλη, νομίζω. Εκείνα τα παιχνίδια, κάτι το οποίο αν γίνει με τον Άρη, σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει την προετοιμασία του περίπου ένα μήνα πριν, άρα μέσα Ιουνίου. Αν εξασφαλίσει την έξοδό του στην Ευρώπη, καλώς χωρών των πραγμάτων, έτσι. Άρα αυτό σημαίνει ότι με το που θα τελειώσει το πρωτάθλημα αρχές του Μάη, θα πρέπει να ξεκινήσει ο σχεδιασμός, που σίγουρα γίνεται μια προεργασία ήδη από τους ανθρώπους της ομάδας, έτσι. Αλλά θα πρέπει να μπει και σε λειτουργία και σε εφαρμογή από το Μάιο, αν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας μέσα Ιούνι. Πολύ νωρίς, να καθοριστεί το πρόγραμμα της προετοιμασίας, να προχωρήσει ο Άρης με τις μεταγραφές, ποιοι παίχτες θα μείνουν, ποιοι παίχτες θα φύγουν, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και αρκετά συμβόλαια που λύγουν, όχι βασικών επιλογών, αλλά είναι κάποια συμβόλαια τα οποία λύγουν το καλοκαίρι και πρέπει να αποφασίσει ο Άρης με ορισμένους παίχτες αν θέλει να τους κρατήσει ή όχι. Ήδη βέβαια, όπως φαίνεται αυτό και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο ανέφερα πριν λίγο, ότι ήδη υπάρχει μια προεργασία και ένας προγραμματισμός από τις ανανεώσεις συμβολών με Κουέστα και Δελιζής. Δεν έχω πέσει ακόμα υπογραφές επίσημα, okay, αλλά είναι κάτι το οποίο αποτελεί επιθυμία και των δύο πλευρών και θα γίνει. Και θα υπάρξει και συνέχεια. Θέλω να πιστεύω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Απλά για να το επιστρέψω και να το κλείσω αυτό το κομμάτι της Ευρώπης, θα πρέπει ο Άρης να ξεκινήσει προετοιμασία μέσα Ιουνίου. Άρα από το Μάιο και μετά, αρχές Μάιο που θα τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά θα έχει ψωμάκι. Δεν θα βαρεθούμε, για να το πω έτσι λαϊκά. Γιατί ο Χρήστος αγχωνόταν, λέει, θα τελειώσει το πρωτάθλημα, μου λέει, αρχές Μάιο, τι θα κάνουμε, λέει, μετά. Διακοπές, λέει, κάτι διακοπές τώρα. Περίμενε, θα έχει, θα τρεξίματα από εδώ, από εκεί, εξελίξεις, αποχωρήσεις, παραμονές, μεταγραφές, θα έχει ψωμάκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βασίλη Καβαδία, το βλέπω μέσα στον ενθουσιασμό. Περιμένεις και εσείς μεταγραφή. Ισχύει έτσι, πες τα αδελφέ μου, πες τα. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το εν λόγω ζήτημα. Που το βλέπω, βάλαμε και ένα σχετικό άρθρο χθες το βράδυ στο Λαμπαουτάρ, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε και να σας κάνει και σοφότερο κιόλας. Λοιπόν, θα διαβάσω την ανακοίνωση της ΠΑΕ, λίγο πριν κλείσουμε, που βγήκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι, όσον αφορά το αυριανό μάτς και το τι πρέπει να προσέξετε εσείς που θα πάτε αύριο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σημαντικά πραγματάκια. Λοιπόν, εν ώψη του αυριανού αγώνα με την ΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης, η ΠΑΕ Άρης θα ήθελε να ενημερώσει τον κόσμο της ομάδας μας για τα εξής. Α. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν 3 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 4. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά. Θα πραγματοποιηθεί εξονυχιστικός έλεγχος κατά την είσοδό σας στο γήπεδο. Συνεπώς, απαγορεύεται να φέρετε μαζί σας οποιοδήποτε αντικείμενο πέρα το πολύ τους απαραίτητα. Παραδείγματος χάρη, ούτε μικρά εμφιαλωμένα νερά θα επιτρέπει να περάσει στο γήπεδο. Σημαντική λεπτομέρεια, γιατί πολλοί πάμε με ένα μπουκαλάκι νερό. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, όπως αποτυπώνεται και από την αυξημένη προπόληση των εισιτήριων, παρακαλείστε να εισέλθετε έγκαιρα στο γήπεδο. Σε διαφορετική περίπτωση, δεδομένου ότι ο έλεγχος θα είναι αυστηρός στις εισόδους, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μεγάλος συνωστισμός και να ταλαιπωρηθούν όσοι επιχειρήσουν να εισέλθουν την τελευταία στιγμή. Με πολύ απλά λόγια, για να βάλω εγώ εδώ πέρα μια μετάφραση πιο απλή και πιο μαζεμένη. Μην πάτε 6 ώρα στο γήπεδο. Από τη στιγμή που οι θύρες ανοίγουν στις 4,
σας δίνει και τη δυνατότητα να πάτε λίγο νωρίτερα. Για να μην γίνει, να το πω έτσι πάλι λίγο λαϊκά, γιατί δεν είμαστε και τίποτα Βασίλη μου της Οξφόρδης, έτσι. Λοιπόν, για να μην γίνει μπάχαλο, για να το πω έτσι απλά, πηγαίνετε λίγο νωρίτερα. Οι θύρες θα είναι σε ανοιχτές από τις 4. Ο Άγγελος, ας πούμε, που θα πάει αύριο στο κλειδί της Βικελίδης και τον έχω απέναντί μου, 7 η ώρα είναι σέντρα, 4 και 5 θα είναι στο γήπεδο. Έτσι. Θα πάει να πάρει τον καφέ του, να μυρίσει χορτάρι. Έτσι. Καλά τα λέω, καλά τα λέω. Λοιπόν. Γι' αυτό αποφύγετε να πάτε την τελευταία στιγμή στο κλειδί της Βικελίδης αύριο. Γι' αυτό, όπως αναφέραν εκείνος της ΠΑΕ, παραλαμβάνομαι ότι φρόνιμο θα ήταν να εισέλθετε γέρο στο γήπεδο. Κατόπιν απόφαση της αστυνομίας, θα πραγματοποιηθεί προέλεγχος των φιλάθλων κατά την προσέλευση στο γήπεδο και προτού φτάσουν στις θύρες για να εισέλθουν στο γήπεδο. Αστακός αύριο το του Βικελίδης. Περικυκλωμένο θα είναι. Ακόμα ένας λόγος για να πάτε νωρίς στο γήπεδο. Επαναλαμβάνω, κατόπιν απόφαση της αστυνομίας θα πραγματοποιηθεί προέλεγχος των φιλάθλων κατά την προσέλευση στο γήπεδο και προτού φτάσουν στις θύρες για να εισέλθουν στο γήπεδο. Έψιλον. Επειδή στα τελευταία παιχνίδια παρατηρήθηκαν πάλι φαινόμενα με φιλάθλους που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο την τελευταία στιγμή χωρίς εισιτήριο, σε παρένθεση οι γνωστοί τζαμπατζίδες, θέλουμε να κάνουμε γνωστό ότι από το παιχνίδι με την ΑΕΚ θα λειτουργεί νέο σύστημα καμερών ασφαλείας σε όλες τις εισόδους και σε όλες τις θύρες. Ως εκ τούτου, όποιος φιλάθλος δεν προμηθευτεί εισιτήριο, να μην προσέλθει στο γήπεδο. Αυτό που λέγαμε το Χρήστο προχθές, να περιοριστούν λίγο οι τζαμπατζίδες. Κακό στην ομάδα κάνετε. Όσοι πάτε χωρίς εισιτήριο. Χάνει λεφτά ο Άρης. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει ένας άνθρωπος που βάζει λεφτά. Ναι, οκ. Okay. Αλλά βασίζεται και στα έσοδα τα οποία υπάρχουν από την ομάδα. Και τα εισιτήρια, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, όπως το αυριανό με την ΑΕΚ, που είναι εμπορικό, είναι ντέρμπι, και θα είναι και γεμάτο το γήπεδο, είναι κάτι το οποίο ο Καρυπίδης, η διοίκηση, για να μην το πάω, η διοίκηση ποντάρει πολλά. Και γενικότερα το φαινόμενο των τζαμπατζίδων πρέπει αρχικά να περιοριστεί και να εξαλειφθεί. Γιατί ο Άρης γίνει χαμένος και κανένας άλλος. Στην τελική, να ξέρετε. Το σημειώνει και η ΠΑΕ στην ανακοίνωσή της, ότι θα υπάρχει νέο σύστημα καμερών ασφαλείας σε όλες τις εισόδους, σε όλες τις θύρες και όποιος φίλος δεν έχει εισιτήριο, παιδιά, δεν θα πάει στο γήπεδο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Τα είπαμε όλα, τα καλύψαμε όλα. Είπαμε για τον Άρη, διαβάσαμε την αποστολή και τη δήλωση του Κουέστα. Πήραμε ρεπορτάζ και από την ΑΕΚ στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, με όλο το ρεπορτάζ και τον απόϊχο του αυριανού ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Βικελίδης. Με μπάσκετ, φυσικά υπάρχει και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όλη γήπεδο αύριο και τα λέμε την ερχόμενη.